είναι οι συνεχιστές της τεράστιας κληρονομιάς του Χίτσκοκ, του σιωπηλού μάρτυρα, του δεσμότη του Ιλίγκου και του ψυχό, αν θέλουμε να το πάμε παραπέρα προς τον δρόμο. Καταρχήν, ο Κρίστοφερ Νόλαν. Στο Μεμέντο, ένας αμνησιακός, ο Γκάι Πιρς, μαζεύει με κόπο, προσωπικό κόστος και αγωνία πληροφορίες για τους δολοφόνους της γυναίκας του. Στο Inception, ο Λεωνάρντο Ντικάπριο κλέβει όνειρα και αδυνατεί να ξεπεράσει τη Μαριόν Κοτιγιάρ και την τραγική σχέση τους σε μια λούπα εμβήθηση στο ασυνείδητο. Εκτός από τον Νόλαν, ο David Fincher, που εντυπωσίασε παλιότερα με το Seven, γνωρίζει πώς να δημιουργεί κλειστοφοβική ένταση όπως στο δωμάτιο πανικού, όπου η διαζευμένη μητέρα και η διαβητική κόρη, Jodie Foster με την Kristen Stewart, κλείνονται σε λίγα τετραγωνικά για να αποφύγουν διαρρήκτες. Και στο κορίτσι που εξαφανίστηκε, σάτυρα και suspense εναλλάσσονται όταν η Ρόζαμουντ πάει το Sky και ο άντρας της, ο Ben Affleck, βρίσκει τον πελά του, αναρωτιέται τι στο καλό συμβαίνει, αλλά καταλαβαίνει και συμμαχεί άσπονδα και πονηρά μαζί της. You can't go on like this. Oh, really? I won't. You won't? You won't? But it's not good enough for you? It's not even close. Η ανατροπή είναι το βασικό συστατικό στα ψυχολογικά θρίλερ. Στο οσκαρικό μυστικό «Στα μάτια της», ο εισαγγελέας δεν πιστεύει στα μάτια του με την αποκάλυψη της υπόθεσης που σκάλιζε σε πείσμα των δεδομένων που είχε. Άλλους, η Νικόλ Κίντμαν δεν κατάλαβε ποτέ πια και κυρίως τι είναι στην εφιαλτική αναζήτησή της σε μια παράξενη πραγματικότητα. What have you done with my daughter? Are you mad? I am your daughter. No! You're not my daughter! Στο υπέροχο «Μέσα από τις φλόγες», η πρωταγωνίστρια καταλαβαίνει τι έχει συμβεί με τη μητέρα της όταν ο αδελφός της επισημαίνει σοκαριστικά πως ένα και ένα δεν κάνουν δύο. Un plus un, ça peut te faire un. Από τον ίδιο σκηνοθέτη, το Prisoners δείχνει την έκριθμη κατάσταση ενός πατέρα που απαγάγει τον απαγωγέα της κόρης του και ένας αστυνομικός πασχίζει να αναλάβει τον έλεγχο της κατάστασης. Στο μαύρο κύκνο, ούτε η Νίνα της Νάταλι Πόρτμαν, ούτε εμείς οι θεατές είμαστε σίγουροι αν η χορεύτρια ζει στην πραγματικότητα τη μεταμόρφωσή της ή φαντάζεται συνωμοσίες και εχθρούς στην προσπάθειά της να αγγίξει την τελειότητα. Κλασικό πλέον Old Boy, η ιστορία εκδίκησης φτάνει σε ακρότητες, αλλά δικαιολογημένα, καθώς ο πρώην έγκλειστος σε ένα δωμάτιο επί 15 χρόνια ψάχνει τους βασανιστές και δολοφόνους της γυναίκας του, τσακίζοντας όποιον βρεθεί στο δρόμο του. Ο νυχτερινός ανταποκριτής, ο μικροαπατεώνας και τυχοδιώκτης Jake Gyllenhaal, όχι μόνο κλέβει ρεπορτάζ με την κάμερα στον ώμο, αλλά δημιουργεί μακάβρια θέματα. Three bodies in the home in Granada Hills, and this was committed by a suspect or suspects who are still out there. They are believed to have escaped, and if you think about that, that is a very frightening thought. Αν ωστόσο θέλετε να δείτε κάτι που δεν υπακούει σε ευθεία λογική αλλά ασκεί μια τρομερή γοητεία, η ταινία είναι το Mulholland Drive, με το σεξ και το Hollywood να στροβιλίζονται σε μια φαντασιακή ιστορία αμνησίας και παράδοξου. Είσαι δύο τάχου, ναι. Λίγο.
Η υπόθεση ποια ήταν το έργο, γιατί δεν το θυμάμαι εγώ αυτό το έργο.